Τι λέει σε εσάς τους ποδοσφαιριστές το γεγονός ότι όσα προβλήματα και αν υπάρχουν, όσες αλλαγές και αν υπάρχουν, με όποιον αντίπαλο και αν παίζει ομάδα έχει αυτή την εικόνα? Θεωρώ ότι είναι μια δουλειά που έχει ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς. Νομίζω η φράση που έχει ακουστεί περισσότερο στα αποδυτήρια από τον προπονητή είναι αυτό, ότι είμαστε ένα γκρουπ, ένα γκρουπ παιχτών και όλοι είναι σημαντικοί. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο το αντιλαμβανόμαστε και οι ποδοσφαιριστές και το δείχνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Θεωρώ ότι σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει το παιχνίδι, ακόμα και με τις τόσες αλλαγές όπως είπες. Κρατάμε την ισοπαλία και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Πότε αρχίσατε να το πιστεύετε πραγματικά? Γιατί το ακούς, το λες, αλλά το σημαντικό είναι το να το πιστέψεις. Πότε αρχίσατε να πιστεύετε ότι είστε αυτό το group που λέει προπονητής και να βγάζετε αυτή την οτροπία? Η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε λίγος χρόνος και ίσως αυτό μας τύχησε κιόλας, ότι δεν καταφέραμε φέτος να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Ήμασταν ίσως στην αρχή και ένα νέο γκρουπ, νέος προπονητής, παρότι ήταν εδώ και παλιά, νέοι παίχτες, νέες ιδέες, και χρειάστηκε λίγο χρόνο να καταλάβουμε αυτό που μας ζητάει, και νομίζω ότι με τον καιρό φαίνεται αυτό και όσο περνάει ο καιρός θα το καταλάβουμε ακόμα περισσότερο. Και τι περιμένεις για το υπόλοιπο κομμάτι της σεζόν? Πολλά δύσκολα παιχνίδια. Τελευταίο είναι το τελικός του κυπέλλου, οπότε το αφήνουμε στην άκρη, αλλά υπάρχουν παιχνίδια για το πρωτάθλημα τώρα. Ναι, για μας όλα τα παιχνίδια στα play-off είναι σημαντικά, είναι derby, θέλουμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Θέλω να πω ότι ίσως θέλουμε να στείλουμε και ένα μήνυμα σε αυτά τα σημαντικά παιχνίδια, να δείξουμε τη δυναμική μας, και από εκεί πέρα, εντάξει, δεν μπορώ να κρύψω ότι όλοι έχουμε στην άκρη του μυαλού μας και τον τελικό κυπέλλου. Δεν μπορούμε να πούμε ψέματα γι' αυτό. Αλλά ναι, κοιτάμε το κάθε παιχνίδι, παίζουμε ανά τρεις ημέρες και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλη την ομάδα.